Φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπαρτακού, όπου απόψε Golden Boys και Athens του Blazers έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Development League. Και το παιχνίδι ξεκινάει με τον Τζάμπο να βγάζει νικητές τους Golden Boys. Τα χρυσά αγόρια με ρεκόρ 4-0 μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Πρώτη και ITT. Ενώ από την άλλη Athens του Blazers έχουν αγωνιστεί σε 3 μάτς. Έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν μία νίκη. Ενώ έχουν και 2 ήττες. Άστοχη πρώτη προσπάθεια των σημερινών γηπεδούχων. Άθεν στους Blazers τώρα στην επίθεση. Πέρασε και η πάσα και ήρθε και το πρώτο καλάθι. Το 0-2. Αλλά έξω τον Χαχάμι. Μαϊνά. Κάνει που στιγμή κρατάει. Ζώνη από τους κίτρινους, 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Χαχάμις με δαπόλα που θα στόχισε. Κοσκέρα τώρα κατεβάζει. Σου του Μαρίνου από τη γωνία για 3 πόντους προβάδισμα για τους του Blazers με 2-3. Ο Ζουγκολάνης και τώρα ο Χαχάμις. Ο έτερος Χαχάμις, ο Ανδρέας θα εκτελέσει για 3 και θα απαντήσει. Σκορ στο 3-5. Golden Boys, άστοχο όμως από τον Σκλαβένιτη. Ο Σκέρας κατεβάζει και αφήνει στον Λιβαδά. Αγίνει το κλέσμα από τον Σκλαβένιτη, φεύγει μπροστά ο Χαχάμις, 2-1. Χαχάμις θα τελειώσει μόνο αυτή τη φάση. Ο Βασίλης Χαχάμις για το 5-5. Πέρασε και αυτή η πάσα. Η μπάλα έφτασε στον Μέξα, δεν μετράει το καλάθι. Στην επαναφορά η κίτρινη. Πάει ο Μαρίνος για να βάλει μέσα την μπάλα. Φύγει στον Λιβαδά. Μέξα παίρνει, γυρίζει αστοχή. Μακόλα σε επιχειρεί μια μακρινή πάσα η οποία κόπηκε από τον Μέξα. Το παραδέχεται και ο ίδιος, η μπάλα είναι για τους Golden Boys. Καθαρή άμυνα των κιτρίνων. Μέξας θα βρεθεί στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι, αλλά έχει χτυπήσει ο παίκτης των Blazers. Θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Ένα ακόμα στο έδαφος. Μέξας. Έχει ήδη σηκωθεί για αλλαγή. Ο Τιμουρδουρέας. Σηκώνεται ο παίκτης του Blazers για να περάσει εκτός και να του παρασκευθούν και οι πρώτες βοήθειες. Είναι και μια προσπάθεια να σκουπίσει το παρκέ. Όχι, θα συνεχίσει τελικά ο Μέξας. Έβαλε λίγο ψυχτικό και πέρασε ξανά στο μάτς. Χαχάμις. Κόπηκε αντικανονικά από τον
Αγκουριδάκι, αν βλέπω καλά. Ναι. Αυτός είναι που έκανε το φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή από τον Βασίλη Χαχάμι. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Με 6-5 θα βάλει και την δεύτερη, 7-5 τώρα για τους Golden Boys. Μαρίνος άφησε στον Λιβαδά για να πάρει το σούτ εκείνος και να το βάλει. 7-8. Θέλει να απαντήσει ο Ανδρέας Χαχάμης, δεν θα τα καταφέρει. Γουριδάκης σταματάει τρίπλα, αφήνει στον Κοσκέρα. Του ζητάει την κίνηση εκείνος. Μαρίνος έχει λίγο χώρο για να πάρει το τρίποντο και να το βάλει και αυτός. 7-11. Νέα τρίποντη εκτέλεση για τους κίτρινους, οι οποίοι θυμίζονται για τα τρίποντά τους. Είναι αλήθεια. Ενώ εδώ θα βγει και η άμυνα. Μέξας πήρε 5-45 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μέξας πάει μέχρι μέσα, κυλάει μπαλιά στο Στεφάνι και καταλήγει εκτός. Από όλα σκατεβάζει. Και βρήκε και την πάσα για τον Ανδρέα Χαχάμι, ο οποίος θα το χάσει από κοντά. Κέρας τώρα για τους του Blakers στον Αγκουριδάκη. Και πάλι Κοσκέρας ψάχνει επιλογή, παίζει με τον Μέξα, ο οποίος είχε βγει μπροστά από τον Σκλαβενίτη, όμως δεν μπόρεσε να υποδεχθεί καλά την μπάλα. Ενώ ζητάει και αλλαγή. Στο μάτσε περνάει ο Κουμουνδουρέας για πρώτη φορά σήμερα. Χάμις χωρίς δεύτερη σκέψη θα το πάρει το τρίποντο. Θετικό rebound από τον έτερο Χαχάμι, από τον Ανδρέα, ο οποίος θα σκοράρει κιόλας 9-11. Από Χαχάμι σε Χαχάμι μπάλα. Κοσκέρας θα μπει και αυτό και αυτό μέσα από τους κίτρινους. 9-14. Κοσκέρας, Λιβαδάς και Μαρίνος έχουν πάρει τα όπλα τους μέχρι στιγμής. Κέρας, ξανά με την μπάλα στα χέρια. Ζητάει ο Μαρίνος. Έχει υπάρξει μια διακόπη τώρα στο μάτς. Καθώς υπήρχε ένα θέμα με το χρονομετρό. Διορθώνονται τα πράγματα. Μπάλα παραμένει στους του Blakers. Κουριδάκης στον Λιβαδά. Ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση, αυτή τη φορά δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Μάινα είναι στον Χαχάμι. Ανδρέας Χαχάμι τώρα. Αντίσταση να το πάρει αρχικά, θα το κάνει στην συνέχεια. Το χάνει όμως ο Ανδρέας Χαχάμι στο επιθετικό rebound. Σκλαβενίτης ολομόνα που φύγει χωρίς καμία μπροστά του, ενώ θα πάρει και το επιθετικό rebound. Ο Λιβαδάς θα του κάνει το foul, θα πετύχει το καλάθι. Ο Σκλαβενίτης, ο οποίος δύο φορές βρέθηκε χωρίς κάποιον να το μαρκάρει. Από τον Σκλαβενίτη, ο οποίος έχει την ευκαιρία τώρα να μειώσει κι άλλο. Θα τα καταφέρει. 12-14 η διαφορά στο δίποντο. Επέρασε η πάσα του Αγκουριδάκη. Χάμις αφήνει στον Μάινα, θέλει ξανά και να το αφήσει στο συμπαίκτη του, δεν προτίμησε να βασάρει αντί να τελειώσει μόνος του. Ανδρέας Χάμις
τώρα στα αριστερά, θα μετρήσει το καλάθι, όχι. Όπως λένε οι διαιτητές. Λιβαδάς, περνάει στον πάγκο. Στην θέση του πέρασε ο Σάλατας. Παίρνει και τέλεια αμέσως ο Χαχάμις, είναι για τρεις το ελαστοσού. 15-14 πλέον με την τρίποντη εκτέλεση του Χαχάμι. Οι Golden Boys παίρνουν το προβάδισμα. Ενώ έχουμε και ακόμα 3 λεπτά για 10 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου. Μουντουρέας είδε τον Αγκουριδάκη, πέρασε την πάσα, πήρε το τίποτα εκείνο, δεν το έβαλε. Μάινα βγάζει μπροστά την ομάδα του. Προποθέσει αθμιδιασμού οι οποίες χάθηκαν από τους γηπεδούχους. Χαχάμις βγήκε δυναμικά και έχει γίνει το φάουλ. Ο Κοσκέρας το έχει κάνει όπως λένε οι διαιτητές. Μάινα. Χαχάμις ανενόχλητος θα εκτελέσει. Θετικό ρεπάν για τους Golden Boys από τον Ιορδανίδη. Ανδρέας Χαχάμις τώρα στο τρίποντο, θα το βάλει 18-14. Και πάλι ο ίδιος δίνει τη λύση πίσω από τα 6.75 για να βάλει την ομάδα του στο συν 4 τώρα. Σαλάτας θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. Ανδρέας Χαχάμις παίρνει και θέλει να βγάλει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Σκαστήπασε για τον Ιορδανίδη με το δεξί εκείνος, θα τελειώσει καλά για το 18-16, για το 20-14 με συγχωρείτε. Στον Κιμιντουρέα, ο Σκέρας από κοντά, 20-16. Μακρινή πάσα, πέρασε, έφτασε στον Γιγολάνη, ο οποίος επέμεινε και δικαιώθηκε τελικά, 22-16. 1-20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Η δράση έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Θετικό rebound, Μαρίνος θα το βάλει και αυτό μέσα και αυτό. 22-19, είναι ζεστός. Ιορδανίδης, ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 24-19. Ο Σκέρας στέκεται, εκτελεί για δύο. Κοιτάει το φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Χαχάμις αφήνει στον Μάινα. Ωραία, εκείνος πέρασε την ασίστ για τον Ζιγολιάνη, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί για να κάνει το 26-19. Μαρίνος παίζει με τον Κοσκέρα. Κόντρα σε δύο, πήγε εκείνος να εκτελέσει. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι, αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα στην επίθεση για τους Golden Boys, αλλά η πάσα του Χαχάμ δεν είχε κανέναν αποδέκτη. 13,6 ώρα στο ρολόι, μια επίθεση για τους του Blakers. Μένει ο Κοσκέρας. 8 δευτερόλεπτα, 7. Κοσκέρα στα 5 δευτερόλεπτα. Σαλάτας 3-2. Ο Μαρίνος θα βγει σε θέση βολής, θα το χάσει. Και έχουμε φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 26-19. Μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο δεκαλέπτο του μάτς, το σκορ στο 26-19 υπέρ των Golden Boys. Σαλάτας. Πάση στον Κοσκέρα.
μέσα 6 δευτερόλεπτα η επίθεση περίοδο σου, τα λάβε το έβαλε ο Θεοδωρακόπουλος. Τρίποδο του Κοσκέρα, άστοχο. Κοσκέρας αφήνει στον Μέξα και από εκεί μπάλα στον Σαλάτα. Το τρίποντο θα καταλήξει εντός καλαθιού για το 26-22. Ανενόχλητο σούτ από την κρατήρια από το ίσιο των Βολών. Ο Ζιβολάνης θα εξορκίσει για το 28-22. Κοσκέρας. Ο Μέξας και σκόραν από κοντά. 28, 24. Καπόλας παίζει με τον Μάινα. Τελεία, τέχει εκείνος να είναι καλό το σουτ. Μπάλα σίδερο και έξω. Θεοδωρακόπουλος. Κέρας, μπάλα στον Σαλάτα, θα πάρει τον τρίποντο εκείνος, θα στοχεί και η τρίποντη ευκαιρία των του Blakers. Μάινα πάει με φόρα, του φεύγει μπάλα, κάνει το κλέψιμο ο Μέξας, ενώ έχουμε και πόδι στην συνέχεια. Ο τον Τζιγολάνη ο οποίος το παραδέχεται. Μουλουρέας βγήκε μπροστά του, αντιπαλός του Ιορδανίδης και πέταξε εκτός την μπάλα. Μέξας παίζει ξανά με τον Κουμουντουρέα, όμως και ακόμα μια καλή αντίδραση από τον Ιορδανίδη. Σκλαβενή της κόντρας στον Μέξα, ο οποίος τον δυσκόλεψε αρκετά, βγήκε η άμυνα από τους του Blakers. Αλλά στα δεξιά, Θεοδωρακόπουλος αφήνει έξω, Σαλάτας θα επιχειρήσει και αυτό το σουτ, αλλά θα το χάσει και αυτό. Ιορδανίδης. Ξανά θα περάσει από τον Σαλάτα. Παίρνει και τα βήματα, το χάνει. Βάλα όμως ξανά στα δικά του χέρια. Ιορδανίδης ξανά. Όχι. Δεν θα βάλει το τρίποντο. Παραμένει το 28-24 στο σκορ. Σαλάτας, η μπάλα φτάνει στον Μέξα, ο οποίος είναι στην κορυφή. Πάσα του για τον Κουμουντουρέα, αλλά του κάνει το φαουλ ο Ιορδανίδης. Χαχάμις Ανδρέας και Βασίλης στο μάτς τώρα για τους Golden Boys. Ο Κοσκέρας, ο Κουμουντουρέας είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Έτσι μπαλένει για τους γηπεδουχούς. Αχάμις. Πάσα έφτασε στον Δαπόλα, ο οποίος έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Έκλεψε ο Κοσκέρας. Σαλάτας τώρα. Κουμουντουρέας. Γυρίζει με το δεξί, δεν το βάζει. Σκλαβενή της ο rebound. Και επειδή έπειτα η μπάλα στα χέρια του Ανδρέα Χαχάμι. Παίρνει τη 40 ακόμα. Για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Το σύν 4 οι Golden Boys. Ο Μέξης εδώ θα κάνει το κλείσμα. Πάει στον ένα με τον Χαχάμι. Θα βγει η άμυνα. Και Χαχάμις παίρνει τώρα για να βγάλει την επίθεση στην ομάδα του. Μόλις 3 παίκτες του Blakers πίσω. Σταματάει τη φάση με φάουλ ο Θεοδωρακόπουλος.
Βάλει πάνω στον Μάινα. Σε δύο βολές τώρα για τους Golden Boys. Από τον Μάινα, άστοχη και η δεύτερη, παραμένει το 28-24, ενώ παραμένει και η μπάλα στα χέρια των Golden Boys. Μάινα για 3. Ό,τι δεν έκανε στις βολές το κάνει πίσω από το 6-75 ο Μάινα. Εδώ 31-24. Άστοχο σουτ τριών πόντων τώρα τον Σαλάτα. Αχάμις. Μπαλά έξω στον Μάινα, θα το βάλει και αυτό όχι. Σαλάτα σπήρε. Κοσκέρας στον Σαλάτα ξανά. Θέλει να περάσει, του κλέβει την μπάλα από τα χέρια ο Δαπόλας, 3 με 1. Ο Δαπόλας επιλέγει να πάει μόνος του, αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση. Πεταμένη στα σκουπίδια η πρώτη ευκαιρία των Golden Boys, αλλά η μπάλα παρέμεινε στα χέρια του και ο Χαχάμις θα σκοράρει για το 33-24. Μοσκέρας στον Κουμουρδουρέα. Κάνει το φάουλο ο Χαχάμις. Μαρίνος επιστρέφει στο μάτσο όπως και ο Ιορδανίδης. Μουνδουρέας, μπάλα έξω. Ξανά ο Μουνδουρέας, ο οποίος θέλει να αποστάρει, γυρίζει, ξεμαρκάρει το ωραία, αλλά δεν τελειώνει εξίσου καλά. Να εξασπαλεύει, μπάλα στα χέρια του Θεοδωρακόπουλου. Πάλι ο ίδιος παίρνει, φύγει έξω. Ο Σκέρας που κάνει το φόλο Δαπόλας. Μαρίνος πάει στην επαναφορά. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Αλάτας. Είναι έξω εκείνο ο Ιορδανίδης. Ο Ανδρέας Χάμις κάνει σε προπόνηση τώρα. Ανενόχλητος θα σκοράρει για το 35-24. Σε διψήφιο αριθμό διαφορά. Συν 11 για τους γηπεδούχους. Κοσκέρα συμφωνεί στον Μαρίνο για να πάρει εκείνο την εκτέλεση. Κακό το σουτ. Μάινα θέλει να ξεφύγει από την πίεση του Μουντουρέα. Τώρα πάει πάνω και ο Μαρίνος. Πέρασε όμως το κέντρο. Αν και με δυσκολία. Φτάνει και στο τελείωμα, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Ούτε στη συνέχεια ο Ανδρέας Χάμις θα μπορεί να σκοράρει. Μέξα στο έδαφος. Αλλά έχει κερδίσει και το φάουλ. Λιβάδας επιστρέφει στο μάτς. Για τους κίτρινους παίρνει τη θέση του Κοσκέρα. Σας ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή, θα την βάλει. 35-25. Έξω η δεύτερη. Ο Μουδουρέας θα κάνει τώρα το φάουλ. Είναι το τρίτο. Τον του Βλέικερς.
Σαμπδορίας θα περάσει εκτός. Ο Αγκουρίδακης εξελίσσει το μάτς. Αχάμις. Μελά στον Ιορδανίδη, ο οποίος είναι στη γωνία. Του δίνει ξανά για να εκτελέσει ο Χαχάμις και να το βάλει ο Βασίλης, 38-25. Μαρίνος. Αν και δύσκολα πήρε ο Θοδωρακόπουλος, γύρισε και σκόραρε. 38-27. Κοσκέρα στον Χαχάμι και από εκεί πήρε ο Βασίλης Χαχάμις. Κολλάει μπάλα στο καλάθι. Θα γίνει τώρα η προσπάθεια να κατέβει μπάλα από το Στεφάνι. Λαπόλας. Πανωτές ευκαιρίες, πάμε και θα πετύχει το καλάθι κιόλας. Η μπάλα είναι για τους του Βλέικερς, αν δεν κάνω λάθος. Θεοδωρακόπουλος. Πάει κοντά, δεν θα πετύχει το καλάθι. Χαχάμις. Πίνει στον Βασίλη. Γιορδανίδης, 44 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Χαχάμις κάνει το βήμα στο πλάι, έχει γίνει φάουλ στο τρίποντο. Ο Μαρίνος, νομίζω το έκανε. Οπότε, ο Άνδρας Χαχάμις έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Την πρώτη. Κάνει τη δεύτερη. Με συγχωρείτε, 27. Λεβαδάς. Αγκουριδάκης χωρίς κάποιον πάνω του. Βρίσκει σίδερο η προσπάθειά του. Χαχάμις πήρε. Θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Με δύο πάσες έφτασε κοντά ο Ιορδανίδης, ο οποίος δίστασε να εκτελέσει αρχικά. Δεν κατάλαβα το γιατί. 42-27. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Σιβαδάς στα 8. 6-5. Μαρίνος παίζει με τον Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει και θα το βάλει. 42-29 και έτσι θα τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο, 42-29 το σκορ. Με τους Golden Boys να κρατούν το προβάδισμά τους, το οποίο θα διευρύνει και τώρα ο Σκλαβενίτης για το 44-29. Κοσκέρας, Λιβαδίτης, Αγκουριδάκης, Μαρίνος και Μέξας στην πέταδα του Βλέικερς. Από την άλλη έχουμε Δαπόλα, Σκλαβενίτη, Μάινα, Ιορδανίδη και Ζιγόλανη στην πέταδα των Golden Boys. 2 δευτερόλεπτα, 1, έκανε μια τρίπλα παραπάνω. Ο Λιβαδάς αν είχε εκτελέσει κατευθείαν, νομίζω θα προλάβαινε το χρονόμετρο. Να κατεβάζει. Γιορδανίδης. Αλλά φτάνει στον Μάινα, ο οποίος έχει 5 δευτερόλεπτα, ψάχνει την πάση. Ο Γιορδανίδης θα πάρει για να εκτελέσει τα 3. Δεν το βάζει. Ψήφι.
Μουρδάκης αφήνει στον Κοσκέρα. Μαρίνος. Πάσα στον Λιβαδά. Αγκουριδάκης μένει μόνος του και εκτελεί για 2, 44-31. Σκλαβεντής αφήνει στον Μάινα. Ο Δαπόλας με συγχωρείτε, έβγαλε έξω. Τρίποντη εκτέλεση για τους Golden Boys, αλλά δεν θα έρθει ο καλάθος για Σκλαβενίτη. Μέξας πάει με φόρα προς τα μέσα, αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση, το ξέρει και ίδιος. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Συγκλή πάσα, την κατάλαβε ο Κοσκέρας και έκλεψε. Κουριδάκης. Οι πάσες πάνε την πίεση των Golden Boys. Κοσκέρας. Λιβαδάς τσεκάρει γύρω του. Είναι στον Αγκουριδάκη, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα αναγκαστεί να εκτελέσει ο Αγκουριδάκης. Μάινα γίνουν γρήγορα μπροστά οι Golden Boys. Δεν μπορεί κάποιος να φτάσει τον Ιορδανίδη, ο οποίος θα κάνει το 46-31. Μέξας γίνε παραλήπτης, άφησε στον Μαρίνο για να εκτελέσει εκείνος για τρεις, αλλά άστοχα. Μάινα φεύγει μπροστά, ζητάει απέναντι ο Ορδανίδης, εκείνον πάει μπάλα, αμέσως η εκτέλεση, τρομερό καλάθι. 48-31. Λιβαδάς. Πήρα τον Κοσκέρα και άφησε στον Μαρίνο. Ο Κοσκέρας ξανά στα αριστερά. Δύο πόντων το σουτ. Μέσα, 48-33. Ιορδανίδης έχει πάρει καλύτερη θέση ο Ζιγολάνης. Ο Ρόγκος στο κεφάλι, ο Λιβαδάς, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη. Έχουμε βόλες για τους Golden Boys και για τον Ζιγολάνη συγκεκριμένα, ο οποίος πιάνει τον αφιένα του. Δύο στις δύο από τον Ζιγολάνη, 50-33. Λιβαδάς γυρίζει, εκτελεί, αλλά ήταν λίγο αδύναμο το σουτ. Μάινα ανεβάζει στα κίνητα. Καστή πάσα δεν πέρασε και από την τρύπα ανάμεσα από Μέξα και Κοσκέρα. Έχουμε αλλαγή με τον Σαλάτα να παίρνει στα μάτς στην θέση του Λιβαδά. Γιορδανίδης επαναφέρει. Τώρα αν και είχε χώρο προτιμάει να πάει κοντά, αναπηδάει μπαλό Στεφάνη και καταλήγει εκτός. 5.48 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στο συν 17 οι Golden Boys. Δεν είναι ο Νεσαλάτας, δα πολλές. Ήταν όλο μόνο αυτός και καθάρισε το rebound. Και τώρα θα γίνει και ο αποδέξης της μπάλας, θα πάει προς τα μέσα. Πήδηξε ο Μέξας, δεν μπορούσε να τον κόψει, το έκανε το φαουλ. Σε πρώτη βολή. Πάει στη δεύτερη Δαπόλας για το 51-33. Κοσκέρας κάνει την κίνηση, ο Μέξας προτιμάει τον Μαρίνο. Σαλάτας. Πάλι μπαλά δεν πάει στον Μέξα. Αγκουριδάκης είδε το κόψιμο του Σαλάτα, αλλά το κατάλαβε και ο Ζιγολάνης.
ο οποίος έβαλε το stop στην πάσα. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Σαλάτας. Δεν πήγε κάποιος πάνω του και το πλήρωσαν. 51-36. Μάινα. Χαχάμις. Βλέπει απέναντι τον Ιορδανίδη. Επίδειξε το Θεό εκείνος να γίνει αποδέκτης μπάλας. Θα πάρει και το τρίποντο η μπάλα πάνω από το ταμπλό. Κέρας πήρε τον Αγκουριδάκη. Κέρας κρατάει, τώρα θα αφήσει τον Σαλάτα. Μαρίνο στον Αγκουριδάκη για δύο πόντους στο σουτ. Μέξας πήρε, εκτέλεσε και γέρνησε και το φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τους Blazers, οι οποίοι την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχαν την πρώτη τους νίκη κοντά στην Old Firm. Με 50-46, ενώ από εύκολη νίκη προέρχονται και οι Golden Boys, οι οποίοι επικράτησαν τον Ναυαγίων με 57-84, σε ένα μάτσο το οποίο και οι δύο ομάδες είχαν αρκετές απουσίες. Σκέρας στον Μαρίνο, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μέξας πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Ιορδανίδης πέρασε και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 53-36. Συν 17 πλέον για τους Golden Boys, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Σαλάτας κέρδισε το φάουλ. Χαμηλά λένε οι διαιτητές, έχει γίνει το φάουλ. Σαλάτας, ζητάει και παίρνει ο Μαρίνος. Ο Δωρακόπουλος, ο οποίος έχει επιστρέψει στο μάτς, αφήνει στον Κοσχέρα. Έχει τελειώσει όμως ο χρόνος, χωρίς να προλάβουν οι κίτρινοι να εκτελέσουν έγκαιρα. Τρία και 20 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Δωρακόπουλος κατάλαβε την πάσα. Κουμουνδουρέας επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Μαρινού. Εδώ υπήρξε μια δράνεια στην άμυνα των του Blazers. Παλαβαράμενοι στους Golden Boys. Χαχάμις. Βασίλης Χαχάμις κρατάει στα 5 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σουτ 3 πόντων, δεν ήταν καλό. Κουλουδάκης αφήνει ξανά στον Κοσχέρα. Σαλάτας πάνω του. Ο Βασίλης Χαχάμις τρίποντο από τον Σαλάτα, από το σπίτι του το έβαλε. 53-39. Νομίζω πρέπει να είναι και ο παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα στο σημερινό μάτς από τους Blazers. Αν όχι και σε όλο το μάτς. Ο Σκέρας δίνει ξανά ο Γκουριδάκης. Έχει πάρα πολύ χώρο ο Σκέρας. Δεν τιμωρεί όμως. Μάινα πέρασε. Δίνει και την πάσα στον Βασίλη Χαχάμη. Ανεβάζει τα χέρια του ο Θεοδωρακόπουλος και κάνει το φάουλ. Από τρίτο ομαδικό με συγχωρείτε για τους του Blazers, τι ομαδικά έχουμε μέχρι στιγμής οι Golden Boys. Λιβάδα στο μάτς για τους του Blazers, ενώ από την άλλη Σκλαβενίτης και Ανδρέας Χαχάμης επέστρεψαν στο μάτς. Χαχάμης θα χάσει την πρώτη βολή.
Έξω και η δεύτερη. Τελευταίο δίλεπτο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκηνικό μεν ίδιο με τους Golden Boys να έχουν μια πολύ καλή απόσταση από τους αντιπάλους τους. Χάμισα βρεθεί στην αντίπαλη ρακέτα από την πολύ καλή πάσα του Δαπόλα. 55-39. Μπάλα στον Λιβαδά. Πάσα του δεν πέρασε. Την έκοψε ο Δαπόλας. Ποιος τώρα θα χάσει την μπάλα τα δέκα του χέρια. Κοσκέρας. Ο Μουντουρέας έγινε ο αποδέκτης της μπάλας. Γυρίζει κόντρα στον Δαπόλα σε μια δύσκολη προσπάθεια. Τελευταία 49 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Τρομερή ασίστ, όχι δεν θα γίνει ασίστ. Τρομερή πάσα όμως από τον Χαχάμι, από τον Ανδρέα Χαχάμι για τον Βασίλη. Δεν την εκμεταλλεύτηκε. Ο τελευταίος Σαλάτας. Όχι τώρα δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Βασίλης Χαχάμης. Παλά έξω. Σου τριών πόντων από τον Μάινα. Δεν θα πετύχει κάτι. Σαλάτας στα 3 δευτερόλεπτα. 2-1. Φιναλέ. Στην τρίτη περίοδο και το σκορ δείχνει 55-39 υπέρ των Golden Boys. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο με το σκορ 55-39. Ο Golden Boys μπροστά στο σκορ και στην επίθεση τώρα. Σκραβενίκης. Παρά στον Μάινα. Από εκεί στον Χαχάμι, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Το χάνει το rebound όμως βγάζει κερδισμένους τους γηπέδου Πούς. Βασίλης Χαχάμις. Σκραβενίκης για δύο, όχι. Κέρας κατεβάζει για τους Lakers. Πήρε στο Δωρακόπουλο χέρι με χέρι. Σαλάτας στον Κουμουντουρέα. Πασάρει εκείνος. Ο Σκέρας εκτελεί μετά την προσποίηση. Παίρνει και πάλι στον Κουμουντουρέα. Προλαβαίνει εκείνος αλλά θα πασάρει σε αντιπαλό. Αχάμις φεύγει γρήγορα μπροστά. Παίζει με τον Βασίλη. Σκλαβενίτης θα το χάσει. Αν εκμεταλλευτός αυτός ο εφηδιασμός από τους γηπεδούχους. Θεοδωρακόπουλος στον Σαλάτα. Θεοδωρακόπουλος αφήνει στον Λιβαδά, προσποιείται αυτός. Σημαδέψει τώρα άψοχα όμως, Μαΐνα καθαρίζει. Σταματάει με αυτό το Σαλάτας. Και στο παραδέχεται κιόλας. Σκραβενίτης αφήνει ξανά στο Μάινα. Σκραβενίτης θα πάει στα αριστερά. Πήρε την μπάλα, στόχισε. Ο Σκέρας ψάχνει τη μακρινή πάσα, βρήκε τον Θεοδωρακόπουλο. Προσποιήθηκε, κλείστηκε. Δαπόλας παίζει καλή άμυνα, πάει και ο Χαχάμις εκεί για βοήθεια. Σαλάτας από πολύ μακριά. Δεν το βάζει. Και ο Σκραβενίτης αφήνει την μπάλα να πέρασει εκτός. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους Golden Boys. Χωρίς καλά μέχρι στιγμής το πρώτο δίλεπτο στην τέταρτη περίοδο.
Μάει να αφήνει στον Σκλαβενίτη. Καπόλα προσπαθεί να του φτιάξει χώρο. Μάει να πάει μπροστά μέσα με μια δύσκολη προσπάθεια να σκοράρει. 37-39. Κέρας αφήνει στον Λιβαδά. Σκαστή του πάσα δεν πέρασε. Αχάμις 3-3. Μάινα είχε πάρα πολύ χώρο, δεν τον εκμεταλλεύτηκε ο ίδιος, πήρε το επιθετικό rebound. Αχάμις στη δεύτερη, στην τρίτη ευκαιρία μάλλον. Θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. Τώρα το ροδοσκόρ στρογγυλοποιημένα φτάσανε στους 20 πόντους οι γηπεδούχοι. Συντα 39 τώρα και από την εύστοχη βολή του Χαχάμι συν 21. Κέρας. Αν την κίνησε ο Μαρίνος για να πάρει Κουμουνδουρέας στον Λιβαδά. Κακή πάσα από εκείνον, με ευκαιρία για χνηδιασμό τον Golden Boys, ο Γιορδανίδης δεν καλαθέψει, 62-39. Λοιπόν, εδώ το νέο λάθος του Blakers, αλλά δεν θα γίνει αυτό και στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν και ανάσες τώρα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Σκλαβενίτης το χάνει, αλλά είναι και ο Βασίλης Χαχάμης για να κάνει το 64-39. Έχουν αντίπαλο και την κούραση τώρα οι κίτρινοι, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να αυξάνουν όλο και περισσότερο την απόσταση στο σκορ. Κουμουνδουρέας πρόλαβε το χρόνο, σκόραρε και μετράει κανονικά το καλάθι. 64-41. Θα βάλει και τη βολή. 4-42. Αχάμις. Γιορδανίδη στα δεξιά. Πάει να τον πιέσει ο Κοσχέρας, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοράρει. Είναι για τρεις το σουτ. 67-42. Πέντε μισή λεπτά. Τελευταία στο μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα. Το Golden Boys, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εκείνοι που θα πανηγυρίσουν την πέμπτη νίκη τους στην σεζόν και θα παραμείνουν αίτητοι στο πρωτάθλημα της Development League. Σκλαβενίτης έκλεψε. Παίζει κανονικά το μάτς, Ιορδανίδης. Δεν μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Περνάει έξω την μπάλα. Προς ενδείξει fair play. Αυτός υπήρχε ένα μπέρδεμα. Μαρίνος. Στο Κουμουνδουρέα. Σούτριον πόλων Σαλάτα. Αστοχό. Κερδίζει το φάουλ, θα περάσει το μάτι τώρα ο Ζιγολάνης για τους γηπεδούχους. Σούτριον βόντων τώρα από τον Χαχάμι. 70-42.
Λιβαδάς. Πυρομαρίνος κάνει την κίνηση ο Σαλάτας. 3 δευτερόλεπτα για τους κίτρινους. Κοσκέρας θα εκτελέσει και θα το βάλει. 70-44. Τελευταίο τετράλεπτο στο ματς. Ιορδανίδης πήγε το χώρο και χτύπησε. 72-44. Μουδουρέας δίνει το σκριν στον Κοσκέρα. Δεν θα βγει στην εργασία. Ούτε τώρα θα φτάσει μπάλα στον Κουμουνδουρέα. Καθώς παρενεύει ο Δαπόλας, με ξαστά περάσει το μάτς στην θέση του Κουμουνδουρέα. Σαλάτας από την κορυφή θα το βάλει. Ακόμα ένα τρίποντο στο σακούλι για τον Σαλάτα. Ιορδανίδης βρέθηκε μόνος του να χάσει την ευκαιρία. Ξανά Ιορδανίδης. Νικολάνης άνθρωπος και αυτός. Πυρομέξας δεν μπόρεσε να περάσει και πάλι η Golden Boys στην επίθεση. Ζιγολάνης τώρα θα ευστοχίσει. 74-47. Μαρίνος στον Λιβαδά, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 3 λεπτά. Ο Σκέρας πρέπει να πάρει το σουτ καθώς τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Δεν βρήκε μπάλα στο Στεφάνη. Συνέχεια με Golden Boys στην επίθεση. Είναι το κλέψιμο ο Μαρίνος. Στον Σαλάτα και πάλι Μαρίνος χαμηλή η πάσα την, έκλεψε την μπάλα ο Ιορδανίδης, ο οποίος ήταν και σαν σε προπόνηση μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. 76-47 είπαμε. Δεν υπάρχουν ανάσεις από την πλευρά των του Blazers, οι οποίοι πλέον έχουν αποδεχθεί την μοίρα τους. Περιμένουν τα τελευταία λεπτά να κυλήσουν ομαλά. Μάινα στον Δαπόλα. Είναι έξω εκείνος. Σκλαβενίτης θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 79-47. Σχεδόν από το κέντρο εκτέλεσε ο Λιβαδάς. Δεν μπορέσει να πετύχει κάτι. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Μάινα αφήνει στον Τζικολάνη. Ανενόχλητος ο σκοράρι. 81 με σκορίτες, 47. Κοσκέρας σε ακόμα ένα τρίποντο, η κίτρινη, ούτε αυτό. Θα καταλήξει το καλαθιού. Γολάνης έχει φύγει μπροστά, αφήνει στον Ιορδανίδη, εκείνος τον Σκλαβενίτη. Δεν έρχονται οι δύο πόντοι αρχικά, έρχονται στην συνέχεια. 83-47. Λάθος πάσα. Κατοχή είναι τώρα για τους Golden Boys. Τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Σκλαβενίτης θα πάρει το σούτ. Μπάλα θα καταλήξει μέσα. 86-47. Και νομίζω αυτό πρέπει να είναι και το τελικό σκορ. Ο Λιβαδάς θα πάρει το σούτ, να δούμε. Ο Μαρίνος τελικά εκτελεί για τρεις, το χάνει. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση. Νίκη για τους Golden Boys. Όχι, έχουμε ακόμα ένα τρίποδο από τον Λιβαδά, ούτε αυτό. Τώρα θα τελειώσει το μάτς. Νίκη λοιπόν για τους Golden Boys, οι οποίοι συνεχίζουν αίτητοι και θα επικρατήσουν 86-47 τον Athens Blazers.